ήρθατε για το τελευταίο session της ημέρας στο Singularity Summit Reimagine Greece. Έχουμε το CEO panel, τους business leader της Ελλάδας και είμαστε σε μια δημιουργική συζήτηση. Από αριστερά μου έχουμε την κυρία Πέγγι Αντωνάκου, General Manager Southeast Europe στη Google. Καλησπέρα. Πέγγι, καλώς ήρθες. Τον Βασίλη Ψάλτη, CEO Alpha Bank. Βασίλη, καλώς ήρθες στη συζήτησή μας. Τον Πάνο Παπαζογλου, EY, Managing Partner στην Ελλάδα. Πάνο, χαρά μας. Και δική μου. Μας. Και φυσικά, last but not least, ο Χάρης Ομπρουμίδης, President και CEO της Vodafone Ελλάδος. Χάρη, καλώς ήρθες σε αυτή τη δημιουργική κουβέντα. Γεια σας, γεια σου Νίκη. Γεια σου Χάρη. Θα ξεκινήσω λίγο την ατζέντα, λέγοντας ότι θέτοντας την κουβέντα μάλλον με το είδος της ηγεσίας που εσείς από την εμπειρία σας νιώθετε ότι πρέπει να αλλάξετε και πώς να πλοηγηθεί κανείς ένας ηγέτης στο αύριο, αλλά επίσης μέσα από το πρίσμα του ποια είναι η Ελλάδα, τι συμβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη και πώς πάμε προς τα εκεί. Γιατί, κακά τα ψέματα, το νιώθαμε και πριν την πανδημία. Με την πανδημία οι ταχύτητες έχουν επιταχυνθεί και ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος όπως ήταν 2 χρόνια πριν. Από τη μία οι εκθετικές τεχνολογίες για τις οποίες μιλάμε, που φέρουν ραγδαίες αλλαγές. Από την άλλη η επιδημία που έχει επιταχύνει αυτές τις αλλαγές περισσότερο. Βλέπουμε παγκόσμιες αναταράξεις στις αλυσίδες παραγωγής, καταρχήν. Στον πόλεμο των μικροεπεξεργαστών. Δεύτερον, σε τεράστιες επιπτώσεις που έχουν στην αυτοκινητοβιομηχανία, στα ηλεκτρονικά, στις μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια, τις πρώτες ύλες, τον πληθωρισμό, αλλά και τεράστιες αλλαγές στην εργασία. Δηλαδή, βλέπουμε από τη μία ανθρώπους να ψάχνουν εργασίες και από την άλλη βλέπουμε εργασίες να ψάχνουν ανθρώπους. Ο κόσμος, δηλαδή, όπως τον ξέραμε, έχει έρθει λίγο πάνω κάτω. Άρα, θα ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε στο πώς αλλάζει ο τρόπος της ηγεσίας σας, παγκόσμια και στο μέλλον, και πώς θα μπορούσαμε, κατά τη γνώμη σας, να οχυρώσουμε την Ελλάδα, αυτό που λέμε future-proof Greece, ώστε να μπει, να καταλάβει τις τεχνολογικές εξελίξεις και να προσγειωθεί στο μέλλον ομαλά. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την ηγεσία. Στη σημερινή εποχή βλέπουμε ότι οι εταιρείες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο είχαν ευθύνη και λογοδοσία. Πιο παλιά λέγαμε maximize shareholder value, δηλαδή ότι πρέπει να υπηρετούν τους μετόχους. Σήμερα, σε αυτό που λέμε VUCA world, που είναι vulnerable, unpredictable, uncertain και volatile, βλέπουμε ότι οι ηγέτες πρέπει να πλοηγηθούν και να υπηρετήσουν multi-stakeholders, δηλαδή όχι μόνο τους μετόχους, αλλά τους καταναλωτές, τους πελάτες, τους εργαζομένους και γενικά τους κοινωνικούς εταίρους. Πάνω θα ήθελα να ξεκινήσω με σένα, γιατί σαν EY έτσι έχετε πιο helicopter view παραπάνω από ένα business sector. Πώς βλέπεις εσύ την ηγεσία, πώς πρέπει να πλοηγηθεί ένας ηγέτης? Νίκη, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πράγματα τελευταία χρόνια νομίζω βιώνουμε κάποιες μεγατάσεις που έχουν να κάνουν με δημογραφικές μεταβολές, έχουν να κάνουν με την ψηφιακή επανάσταση προφανώς, έχουμε να κάνουμε με αλλαγή στη συνείδηση των καταναλωτών και προφανώς διαφορετικά πράγματα που περιμένει η κοινωνία από τις επιχειρήσεις. Και όταν λέω διαφορετικά πράγματα, μιλάω για το περιβάλλον, προστασία του περιβάλλοντος, μιλάω για την κοινωνία περισσότερο εξισορρόπηση και προφανώς αυτό που λέμε governance. Επομένως, σε αυτό το περιβάλλον περιμένουμε να υπάρχει και ένα διαφορετικό μοντέλο ηγεσίας. Έτσι. Κάναμε πρόσφατα μία μελέτη, ήταν η EY στην Ελλάδα, πριν να ξεσπάσει ο κορονοϊός και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, για να δούμε τυχόν μεταβολές στο τι περιμένουν οι εργαζόμενοι αλλά και τα στελέχη των επιχειρήσεων από τον ηγέτη του αύριο. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το οποίο προέκυψε είναι ότι το μοντέλο, ας το πούμε έτσι, το υπόδειγμα του μελλοντικού ηγέτη
είναι ηγέτης των ανθρώπων. Είναι? Ηγέτης των ανθρώπων. Δηλαδή, ένας ηγέτης που έχει όραμα, που έχει ενσυναίσθηση, που μπορεί να κινητοποιεί τους ανθρώπους γύρω από αυτόν, που μπορεί να αναπτύσσει ένα οικοσύστημα συνεργασιών, που μπορεί να ακουμπάει ευρύτερα την κοινωνία, που μπορεί με λίγα λόγια να δημιουργεί ένα μακροπρόθεσμο κοινωνικό αποτύπωμα, μακροπρόθεσμο προϊόν για την κοινωνία. Είδαμε ότι αυτό δεν μεταβλήθηκε, δεν είναι κάτι που άλλαξε σημαντικά πριν την πανδημία και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Άρα είναι κάτι το οποίο ο κόσμος καταλαβαίνει πια, οι εργαζόμενες επιχειρήσεις και τα στελέχη των επιχειρήσεων, ότι έχουμε μπει σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, σε μια διαφορετική εποχή που χρειάζονται διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τώρα, εάν δούμε επίσης το πώς οι Έλληνες ηγέτες, οι Έλληνες CEOs, αντιπαραβάλλονται, αν θέλεις, με τους CEOs άλλων χωρών, Ευρώπη και Αμερική, σε μια πρόσφατη επίσης μελέτη, φαίνεται ότι έχουν την ίδια κατεύθυνση. Και η κατεύθυνση είναι τεχνολογία, να επικεντρωθούν στην τεχνολογία και να επικεντρωθούν και στα δεδομένα. Είναι δύο βασικές, αν θέλετε, προτεραιότητες των CEOs. Βέβαια, εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι δεν πρέπει οι CEOs να παραγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά που είπα πριν. Άρα, περισσότερη στόχευση στον άνθρωπο, στους εργαζόμενούς τους, στον περίγυρο γύρω από την εταιρεία, δηλαδή στο οικοσύστημα που αναπτύσσεται γύρω από την εταιρεία τους και προφανώς στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Human-centered, δηλαδή. Human-centered. Κάτι σαν father figure ή αυτό που λέγανε και υπάρχει και μια τάση που είναι leader as a servant. Ακριβώς. Βασίλη, εσύ ηγείσαι έναν πολύ μεγάλο ελληνικό οργανισμό κυρίως, οπότε φέρνεις το ελληνικό perspective. Πώς βλέπεις την ηγεσία να εξελίσσεται? Εγώ θα δανειστώ κάποια στοιχεία από την αναφορά του Πάνου και θα προσπαθήσω λίγο να σας δώσω τη δική μας την οπτική. Και η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την οικονομική δραστηριότητα στις μέρες μας. Αυτό το μονοσήμαντο, αυτό που όλοι σπουδάσαμε, το shareholder value και τίποτε άλλο, αυτό τελείωσε πια. Τέλος. Και έχει πολύ ενδιαφέρον πόσο γρήγορα γίνεται αυτή η αλλαγή. Δηλαδή η αποδοχή της λογοδοσίας των ηγεσιών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικών εταίρων. Και αυτό πραγματικά είναι mega trend σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως περιέγραψε και ο Πάνος. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι βλέπουμε πώς αυτό αρχίζει και μεταφράζεται σε άλλους χώρους. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι από πού ξεκινάει, αυτό ξεκινάει προφανώς από πολιτικές ηγεσίες, από επόπτες. Όμως έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι υπάρχουν χρηματοοικονομικά κίνητρα κανείς να αποδεχτεί αυτή τη διεύρυνση. Ναι. Δηλαδή, μελέτες, ο Πάνος είμαι βέβαιος ότι τις ξέρει καλά, δείχνουν ότι οι εταιρείες οι οποίες έχουν εισάγει στο επιχειρηματικό τους μοντέλο στοιχεία βιωσιμότητας, η αποτίμησή τους στις κεφαλαιαγορές είναι υψηλότερη. Ναι. Αυτό λοιπόν αμέσως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τους δίνεται ένα κίνητρο να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, βλέπουμε πως υπάρχει μια ιδιαίτερη τάση να όλα αυτά τα στοιχεία να μπορέσουν να τα εντάσσουν μέσα στο business plan τους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο έχουν την επαφή με τους ανθρώπους τους. Αν λοιπόν τώρα πάρουμε τις τράπεζες, που οι τράπεζες είναι ο αιμοδότης της, όχι μόνο της ελληνικής, κάθε οικονομίας, εκ του γεγονότος ότι έχουν το στοιχείο της αποταμίευσης, το οποίο διοδεύουν στην οικονομία, ναι. Εκεί λοιπόν έχει ενδιαφέρον ότι θα δούμε ότι οι τράπεζες, εκ του ρόλου τους, ήταν πρώτες αυτές οι οποίες κλήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση και ως προς τη λογοδοσία αλλά και τη διαφάνεια να ηγηθούν. Και έτσι ο ρόλος ο οποίος αισθανόμαστε ότι έχουμε στην προαγωγή των σύγχρονων αξιών ESG, τη σύγχρονη ESG agenda, είναι σημαντικός. Αρκεί να σας πω ότι οι θέματα βιωσιμότητας, ήδη τώρα που μιλάμε, εντάσσονται μέσα στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δανειοδοτήσεις. Δηλαδή κριτήρια όπως η περιβαλλοντολογική αειφορία ενός επενδυτικού σχεδίου ή και γενικότερα της λειτουργίας επιχείρησης. Το κατά πόσον συντάσσεται με σύγχρονα πλαίσια όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση. Ή ακόμα και το γεγονός ότι πλέον όταν αξιολογούμε έναν επιχειρηματία και τη διοικητική του ομάδα, δεν κοιτάζουμε όπως παλαιότερα την ιστορικότητα της εναλλακτικής του δραστηριότητας. Όχι, κοιτάζουμε το συνολικό του αποτύπωμα. Αυτά είναι φρέσκα στοιχεία. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν γιατί το κάνουμε? Διότι θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι στο νέο
περιβάλλον το οποίο κάνει η Merge, μπορούμε να διοδεύσουμε πόρους ως προς τις πιο υγιείς δραστηριότητες, βεβαίως να μπορέσουμε και με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο να διασφυλαχθούμε απέναντι στους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, αλλά το πιο σημαντικό, να υποστηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις όπως αυτές κάνουν τα βήματά τις προς σύγχρονα βήματα, προς σύγχρονα πρότυπα βιωσιμότητας. Αυτά λοιπόν σημαίνει ότι ανοιγόμαστε στην κοινωνία. Εμείς, για παράδειγμα, και μάλιστα σε αυτό το χώρο, βγήκαμε δημοσίως, δηλαδή το θέσαμε σε δημόσιο έλεγχο, όλο το πρόγραμμα μετασχηματισμού μας. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Όπως επίσης το γεγονός ότι δεν είναι η εξωστρέφεια μόνο προς τις επιχειρήσεις ή την κοινωνία, αλλά και προφανώς και προς τους ανθρώπους μας. Θέματα ισότητας, θέματα προσοχής και αποδοχής της διαφορετικότητας. Θέλω να πω λοιπόν ότι εν κατακλείδη, ο σύγχρονος επικεφαλής μιας επιχείρησης οφείλει όλα αυτά τα πράγματα να τα λαμβάνει υπόψη του. Οφείλει να τα λαμβάνει υπόψη του με έναν τέτοιο τρόπο που είναι σαφώς πιο σύνθετος από ό,τι το παρελθόν, αλλά νομίζω και αν δούμε γύρω μας, μάλλον και πιο συναρπαστικός. Ναι, άρα. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι αφενός μεν να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας στις τάσεις οι οποίες επικρατούν στην κοινωνία και αφετέρου να είμαστε αποφασιστικοί στον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνουμε τις αλλαγές. Όχι μόνο τις λέμε, τις ολοκληρώνουμε. Γιατί τελικά, μόνο με αυτόν τον τρόπο κανείς μπορεί να αποδεχθεί ότι οικονομικά ισχυρός είναι αυτός ο οποίος έχει ένα ανάλογο κοινωνικό αποτύπωμα. Ναι, εγώ με αυτά που μου λέτε καταλαβαίνω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι εσείς αλλάζετε σαν οργανισμό στον τρόπο ηγεσίας σας, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείτε άλλες εταιρείες, δανειοδοτείτε ή εγκρίνετε κάποια επενδυτικά πλάνα, ουσιαστικά θέτετε και το μπαρ που λέμε, τον πύχη ψηλά για τις άλλες εταιρείες. Οπότε ουσιαστικά κι εσείς κατά κάποιο τρόπο θέτετε το ρυθμό για να πάει η κοινωνία. Ακριβώς. Και ο υπόλοιπος επιχειρηματικός κόσμος να ακολουθήσει ένα νέο, αν θέλετε, narrative, ένα νέο δρόμο. Παράδειγμα. Μπροστά προς το μέλλον. Χάρη, ευχαριστώ. Χάρη, εσύ ηγείς έναν οργανισμό τεχνολογικό, πολύ έτσι διεθνή. Ποιες είναι οι δικές σου σκέψεις για τον τρόπο ηγεσίας, πώς εσύ τις αντιλαμβάνεσαι, πώς βλέπεις την ίδια τη Vodafone να αλλάζει παγκόσμια, αλλά και στην Ελλάδα? Να ξεκινήσω εισαγωγικά λέγοντας ότι στο επιχειρήν οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι εξωτερικοί συνεργάτες, οι προμηθευτές και οι μέτοχοι ήταν, είναι και θα είναι στην ίδια μεριά της ιστορίας. Υπό αυτή την έννοια, πάντα στις επιχειρήσεις προσπαθούσαμε και προσπαθούμε να ταιριάξουμε αυτή την ισορροπία που εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα θέλω όλων αυτών των ομάδων. Οποιοδήποτε μέλος αυτής της ομάδας βρίσκεται σε θέση μη ικανοποιητική, η παραγωγή αξίας για μια επιχείρηση είναι αμφιλεγόμενη. Αυτό που βλέπω εγώ ότι αλλάζει είναι ότι όλα αυτά τα θέματα που είχαμε ξεκινήσει να τα συζητάμε στα διοικητικά συμβούλια ή στα CEO panels, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη, η κυκλική οικονομία, η ψηφιακή οικονομία, αποκτούν όλο ένα και περισσότερο χώρο μέσα στη συνείδηση της κοινωνίας και στη συνείδηση των πολιτών. Αυτό εκ των πραγμάτων βάζει αυτά τα θέματα πια στις επιχειρήσεις πολύ πιο ιεραρχικά ανώτερα σε σχέση με το παρελθόν και όλοι πρέπει να επεξεργαστούμε και να έχουμε πλάνα και προτεραιότητες αναφορικά με αυτό, γιατί είναι πια μια πραγματικότητα. Μιλώντας για την κλιματική αλλαγή και για τον πλανήτη, βέβαια δεν είναι μόνο αυτά που κάνει κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Να δώσω ένα παράδειγμα. Πολλές επιχειρήσεις και η δικιά μας λέει ότι μέχρι το 2025, για παράδειγμα, πρέπει να είμαστε carbon neutral, και λίγο πιο μετά να έχουμε μηδενικό αποτύπωμα. Εμείς λέμε ότι όχι μόνο αυτά που κάνουμε εμείς σαν εταιρεία, αλλά και ο τρόπος που μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε πελάτες μας να διαχειριστούν την κλιματική αλλαγή και να έχουν και αυτοί αντίστοιχα μία συμμετοχή σε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική. Στη Vodafone λέμε ναι, θα είμαστε carbon neutral μέχρι το 25. Λέμε ότι μέχρι το 2030 όλα τα απορρίμματα του δικτύου
θα μπορούν να είναι είτε ανακυκλώσιμα, είτε θα μπορούμε να τα επαναχρησιμοποιήσουμε, είτε θα μπορούμε να τα μεταπολίσουμε. Αλλά το πιο σημαντικό που λέμε είναι ότι θα βοηθήσουμε μέσα από την τεχνολογία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τους δικούς μας πελάτες, να έχουμε μέσα σε μία δεκαετία, ανάμεσα στο 2020 και το 2030, να μειώσουν κατά 350 εκατομμύρια τόνους το αποτύπωμα άνθρακα, που αυτό είναι πιο σημαντικό από αυτό που κάνουμε εμείς από μόνοι μας. Τώρα, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο πέρα από την κλιματική αλλαγή είναι η ψηφιακή οικονομία. Και εκεί υπάρχουν πολλοί παράμετροι, πάμε προς τα εκεί, σίγουρα. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι εκεί, όπως είναι προφανώς οι ψηφιακές λύσεις και κυρίως ψηφιακές δεξιότητες, στις οποίες πρέπει να δώσουμε έμφαση. Και σε ό,τι αφορά την αλλαγή του μοντέλου ηγεσίας, εγώ βλέπω το εξής, το οποίο δεν έχει σχέση με τον κορονοϊό, όπως πολύ σωστά υπόθηκε. Έχει σχέση με το, κυρίως με την ψηφιακή εποχή. Όσο πηγαίνουμε στην εποχή που χρειαζόμαστε γρηγορότερα λύσεις, χρειαζόμαστε λύσεις που μπορούν να αλλάζουν πολύ συχνά, τόσο περνάμε από ένα μοντέλο ιεραρχικό και κάθετο, ένα μοντέλο που θεωρούσε ότι αυτός που κάθεται στην κορυφή της ιεραρχίας κατέχει την απόλυτη αλήθεια, πηγαίνουμε σε ένα μοντέλο πολύ πιο συνεργατικό, πολύ πιο αποκεντρωμένο, όπου οι ομάδες μέσα από τη συνεργασία τους μπορούν να παράγουν αξία. Αυτή βλέπω σαν τεράστια αλλαγή, την οποία φέρνει η ψηφιακή εποχή, τόσο και όχι η κρίση που περνάμε τα τελευταία δύο χρόνια. Άρα αυτό που ακούω είναι ότι πάμε σε ένα μοντέλο από top-down σε bottom-up, όσον αφορά την ιεραρχία και η ψηφιακή αλλαγή, αλλά και εσείς, σαν Vodafone, όχι μόνο αλλάζετε οι ίδιοι, αλλά βοηθάτε και τους πελάτες σας να πάνε στην καινούργια πράσινη ανάπτυξη της ψηφιακής εποχής. Άλλωστε και εμείς κάνουμε live stream με το Vodafone δίκτυο, που είναι όλο 100% renewable, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Peggy, εσύ είσαι μία female leader, γνωστή στην αγορά, χρόνια για το δυναμισμό σου, η γης ενός μεγάλου τεχνολογικού κολοσσού. Πώς καταλαβαίνεις αυτή την αλλαγή της ηγεσίας? Νίκη, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ακριβώς αλλαγή. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όλα αυτά για τα οποία μιλάμε όλα αυτά τα χρόνια, εγώ είμαι αρκετά χρόνια στο κομμάτι της τεχνολογίας, όλα. Και κάπως όλο αυτό το οποίο συζητάμε τόσα χρόνια, όπως προϋπόθηκε, κάπως έρχεται όλο και κουμπώνει. Δηλαδή βλέπουμε μια κοινωνία η οποία περιμένει από τους CEO να έχουν και από τις εταιρείες να έχουν ακριβώς αυτόν τον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο. Υπάρχει ένας υψηλός δείκτης εμπιστοσύνης. Αναμένει ακριβώς να υπάρχουν όλοι αυτοί οι stakeholders μέσα στην διαδικασία. Και θα αναφερθώ σε μια φαινομενική αντίφαση η οποία προϋπόθηκε στην έρευνα της EY, πώς από τη μία ένας ηγέτης πρέπει να πάρει μια απόφαση με την περισσότερη δυνατή πληροφορία, data-driven δηλαδή αποφάσεις, και ταυτόχρονα ο άνθρωπος να είναι στο κέντρο. Αυτό ναι. Είναι μια φαινομενική αντίφαση κάπως, αλλά επί της ουσίας είναι ακριβώς οι δύο διαφορετικές πλευρές του ίδιου νομίσματος κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα έρχεται γιατί λέει ότι τα δεδομένα και η τεχνολογία η οποία είναι κάπως το underlying feature, ας πούμε, είναι η κοινή τομή όλων αυτών των αλλαγών, πρέπει να είναι στην υπηρεσία του γενικότερου καλού και στην υπηρεσία των ανθρώπων. Και φυσικά η συμπερίληψη είναι ένα πολύ τεράστιο κομμάτι όλης αυτής της συζήτησης. Η βιωσιμότητα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και όλες οι εταιρείες έχουν επιδοθεί κατά κάποιο τρόπο σε έναν αγώνα καλού, θα μπορούσα να το πω έτσι, σε ένα συναγωνισμό, πώς θα φτάσουμε όλο και πιο κοντά στους στόχους της βιωσιμότητας. Και φυσικά η Google είναι μία από αυτές τις εταιρείες όπου ακριβώς μέχρι το 2030 ό,τι κάνει θα βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν σκεφτείτε το μέγεθος και την κλίμακα για την οποία μιλάμε, είναι ακριβώς όχι μόνο μια πλατφόρμα η οποία δίνει την ευκαιρία στις δικές της δραστηριότητες, αλλά και σε όλο το οικοσύστημα το οποίο ενεργοποιεί, αλλά κατά βάση είναι ουσιαστικά ότι βάζεις την μπάρα ακριβώς εκεί που λες ότι γίνεται και πρέπει να γίνει. Και αν μπορώ να προσθέσω ένα τελευταίο κομμάτι, επειδή ανέφερα το κομμάτι της συμπερίληψης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε πλέον για ομάδες οι οποίες όχι απλά συνεργάζονται, αλλά συνεργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.
πλέον το collaboration και η συνεργατικότητα είναι πέρα από σύνορα και από κάποιο είδους περιορισμό. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο τι κάνουν οι ίδιες οι εταιρείες εσωτερικά, αλλά ακριβώς τι περιμένουν και τι απαιτούν από όλο το δίκτυο με το οποίο συνεργάζονται, γιατί είναι σημαντικό η μπάρα να ανέβει για όλους εξίσου γρήγορα. Άρα ουσιαστικά βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις δημιουργείται ένα νέο είδος ηθικής business. Ακριβώς. Δηλαδή λες ότι αν εσύ δεν νοιάζεις για το περιβάλλον, δεν θέτεις κάποια στοχοθέτηση για το ποιο είναι το αποτύπωμά σου, δεν έχεις αντίστοιχους συνεργάτες, ξαφνικά υπάρχει ένα motivation, αν θέλεις, το οποίο δημιουργείται αυτό που λέμε doing well, doing good by doing well. Δηλαδή ότι πρέπει όχι μόνο να επιχειρείς, αλλά να επιχειρείς σε ένα αξιακό πλαίσιο. Απόλυτα. Και θα ήθελα τώρα να πάμε σε μία άλλη ερώτηση, που μπορεί να ξεκινήσει όποιος θέλει να την απαντήσει, η οποία μας λέει ενέργεια, εκπαίδευση. Θα σας πω μερικούς τομείς τώρα που θέλουμε αλλαγή. Δικαιοσύνη, κλιματική αλλαγή και επενδύσεις στην Ελλάδα. Ποιες είναι οι στρατηγικές αλλά και οι δομικές αλλαγές που πιστεύετε ότι χρειάζεται να υιοθετήσει η χώρα μας? Δηλαδή βλέπουμε ένα πλαίσιο στο οποίο αλλάζει και η χώρα μας θα πρέπει να βρει το μότζο της, τη θέση της σε όλες αυτές τις αλλαγές για να μπορέσει να πάει στο μέλλον. Τι αλλαγές χρειάζεται να κάνει? Αφού είναι για επενδύσεις, θα το πάρω εγώ. Εντάξει. Νίκη, εγώ νομίζω ότι πρέπει πλέον να θέσουμε ως επισήμως, ως εθνικό στόχο, να μπορέσουμε να καλύψουμε το επενδυτικό κενό της προηγούμενης δεκαετίας που βιώσαμε αυτή τη βαθιά κρίση. Ναι, σωστό. Και να θέσουμε ότι η δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας, η ανασύσταση ενός παραγωγικού ιστού, ο οποίος θα βασίζεται στις δικές μας δυνάμεις και όχι στην αύξηση του δημοσίου χρέους, πρέπει να αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Και αυτά τα στοιχεία τα οποία έθεσες, προφανώς και είναι στο επίκεντρο, είναι η αιχμή του δόρατος, θα έλεγα, προς μια τέτοια κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ας ξεκινήσουμε από το θέμα του ότι πλέον όλοι γνωρίζουμε ότι η ανθρωπογενής κλιματική κρίση είναι αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί? Αντιμετωπίζοντας τα θέματα του ορυκτού πλούτου. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται να δούμε στρατηγικές, οι οποίες υιοθετούν όλη τη σύγχρονη ατζέντα γύρω από το κλίμα, και να στρέψουμε τις επενδύσεις προς την κατεύθυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προς την κατεύθυνση της διαχείρισης των απορριμμάτων, προς τη δημιουργία υποδομή για όλο και μεγαλύτερη ανακύκλωση προϊόντων. Αυτή η πράσινη μετάβαση, προφανώς και για εμάς τις τράπεζες, τα θέματα χρηματοδότησης, είναι πολύ μεγάλο challenge. Το άλλο είναι ότι στην προσπάθειά μας να προσελκύσουμε επενδύσεις, η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα, τι άλλο είπες? Μίλησες για τον τομέα της δικαιοσύνης. Σωστά. Μίλησες για τον τομέα της εκπαίδευσης. Συνεπώς, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχει μια επιτάχυνση στον τρόπο με τον οποίο η δικαιοσύνη επεμβαίνει για να ρυθμίσει οικονομικές οφειλές. Πολύ σοβαρό αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει αξιολόγηση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Και σημαίνει ότι επιτέλους πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική διασύνδεση μεταξύ του παραγόμενου εκπαιδευτικού αποτελέσματος και του skill set το οποίο θέλουμε να έχουμε ως αγορά. Σωστό. Αλλά αυτά είναι, θα έλεγα, το πρελούδιο. Η ουσία είναι πώς θα μπορέσουμε ακόμα και βραχυχρόνια να έχουμε ορισμένα low hanging fruits, ορισμένες γρήγορες επιτυχίες στο κομμάτι των επενδύσεων. Και εκεί επιτρέψτε μου να μοιραστώ έτσι 2-3 σκέψεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει πάση θυσία να απορροφήσουμε αυτά τα τεράστια κονδύλια τα οποία η Ευρώπη θέλει να διοχετεύσει προς τη χώρα μας μέσα από το Ταμείο Ανάπτυξης και μέσα από το ΕΣΠΑ. Και μια από τις βασικές προϋποθέσεις για να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει επιτέλους η κρίσιμη μάζα της ελληνικής επιχείρησης να ανέβει. Πώς? Με κινητροδότηση για συγχωνεύσεις, για εξαγορές, για δημιουργία συνεργασιών. Το δεύτερο έχει να κάνει ότι, εντάξει, καλές οι δημόσιες επενδύσεις που σχεδιάζουμε. Το θέμα είναι όμως τι κίνητρα μπορούν να δοθούν, ούτως ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την πλευρά της ιδιωτικής επένδυσης. Και προς αυτή την κατεύθυνση πραγματικά έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Όμως, ο Πάνος το γνωρίζει καλά, υπάρχουν ακόμα σημαντικά θεσμικά αντικίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέματα για την ταχύτητα και την ευελιξία του επιχειρήν.
θέματα τα οποία άπτονται της γραφειοκρατίας. Κίνητρα τα οποία μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα μέσω φορολογικών κινήτρων. Και τέλος, πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να φέρουμε περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας, γιατί αυτό θα βοηθήσει και το μετασχηματισμό της. Δείτε την τεχνολογία, για παράδειγμα. Η τεχνολογία είναι μια κλασική περίπτωση που μια επένδυση μπορεί να αποτελέσει καταλύτη καινοτομίας, να επισπεύσει πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και όχι μόνο αυτό, να μας δώσει και τη δυνατότητα να αρχίσουμε να διεισδύουμε σε διεθνή οικοσυστήματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και πραγματικά εκτός από την τεχνολογία μπορεί κανείς να δει ότι τέτοιες συνεργασίες μπορούν να γίνουν και στον τομέα των ακινήτων και στον τομέα της αγροδιατροφής και στον τομέα των logistics και στον τομέα των φαρμάκων. Άρα έχουμε εκεί ένα πεδίο στο οποίο όμως πρέπει να είμαστε στοχευμένοι ώστε να έχουμε γρήγορα θετικά αποτελέσματα. Βέβαια όλοι αυτοί οι τομείς που είναι και αγροτεχνολογία και logistics κλπ. Έχουν πάλι τεχνολογία. Έτσι. Άρα η τεχνολογία είναι καταλύτης. Ποιος θέλει να συνεχίσει? Να προσθέσω απλώς σε αυτά που είπε ο Βασίλης πάρα πολύ σωστά, ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι η Ελλάδα παίζει αυτή τη στιγμή διεθνώς. Σε μελέτες που έχουν γίνει φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι από τους ελκυστικότερους, θεωρείται από τους ελκυστικότερους προορισμούς για άμεσες ξένες επενδύσεις σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι 5η-6η στην κατάταξη. Παλιότερα δεν ήμασταν καν στις 20 χώρες. Νομίζω είναι πολλά τα διότι. Ένα είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια, τα 10 χρόνια της μεγάλης οικονομικής ύφεσης, δεν είχαμε επενδύσεις. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό κενό, το οποίο η αγορά θα πάει να το κλείσει. Ένα backlog. Εννοείται ότι θα το κλείσει, ακριβώς. Okay. Το δεύτερο είναι ότι έχουν επιταχυνθεί κάποιες διαδικασίες αλλαγής, γιατί παλιότερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαμε για να προσελκύσουμε επενδύσεις ήταν ο δημόσιος τομέας. Το οποίο δημιουργούσε ένα καρό αντικίνητρα για να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Είτε από Έλληνες επιχειρηματίες, είτε και από το εξωτερικό. Αυτό φαίνεται να αλλάζει. Δηλαδή, έχουμε δώσει το σήμα ότι πλέον γινόμαστε περισσότερο ελκυστικοί, είτε ψηφιοποιώντας όσο μπορούμε περισσότερο το δημόσιο, το οποίο είναι κάτι. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Το είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Είτε αλλάζοντας, κάνοντας κάποιες αλλαγές που πραγματικά κάνουν το περιβάλλον πιο φιλικό. Επειδή μιλήσαμε για τεχνολογία, το 1/4 των άμεσων ξένων επενδύσεων το 2019 στη χώρα μας, 2019-20, ήταν σε θέμα τεχνολογίας. Όταν ο μέσος ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν στο 18%. Αυτό κάτι δείχνει. Κατά τη δική μου αντίληψη, κάτι που ακόμα πρέπει να κάνουμε, διότι δεν έχουμε χάσει το τρένο της βιομηχανίας. Πολλά χρόνια τώρα υπάρχει ένα κενό, πρέπει να το καλύψουμε, διότι υπήρχε μια αποβιομηχάνηση από τα χαμηλά επίπεδα που ήμασταν τα τελευταία 10 χρόνια. Πρέπει να καλύψουμε το κενό, οπωσδήποτε, αλλά πρέπει να δούμε πραγματικά το θέμα τεχνολογία. Γιατί, εάν μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο αυτό που λέγεται ελληνικό ταλέντο, το μεγάλο πλούτο της χώρας μας που λέγεται ανθρώπινο δυναμικό, είτε ζει στην Ελλάδα, είτε είναι στο εξωτερικό, και μιλάω για επιστήμονες, μιλάω για επιχειρηματίες, μιλάω για πανεπιστημιακούς δασκάλους, έχουμε εκατοντάδες όπως ξέρουμε, να μην πω χιλιάδες, και Ευρώπη και Αμερική. Να μπορέσουμε γρήγορα κάποια πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε πολύ καλά σε επίπεδο έρευνας και στα ελληνικά πανεπιστήμια, που πολλά κάνουν εξαιρετική δουλειά στο να αναπτύσσουν και να λειτουργούν ερευνητικά προγράμματα εξαιρετικά καλά. Το και πρόβλημα ποιο είναι. Και ερευνητικά κέντρα. Το πρόβλημα ποιο είναι. Το αποτέλεσμα της έρευνας δεν το βλέπουμε να μπαίνει μέσα στην οικονομία. Και να φέρνει αξία. Αυτό και να φέρνει αξία. Ενώ είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη σε παραγωγή έρευνας, είμαστε από τις τελευταίες, αν όχι τελευταία, σε παραγωγή πατέντας. Να. Έχουμε κατά μέσο όρο 8 πατέντες το χρόνο. Στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι πάνω από 100. Έτσι. Για να μην πούμε στην Αμερική πόσες είναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο κενό και πρέπει να το καλύψουμε πολύ γρήγορα. Και πρέπει να το καλύψουμε και θεσμικά και με την κατάλληλη νομοθεσία, έτσι, και με το να φέρουμε πιο κοντά, διότι εδώ η ευθύνη υπάρχει στις δύο μεριές, και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε επιχειρήσεις. Είναι αυτό που λέμε το technology transfer. Ακριβώς. Ακριβώς. Διότι πρέπει να μπούμε, νομίζω, ότι η επόμενη μέρα για την Ελλάδα, αν θέλουμε να κάνουμε accelerate, επιταχύνουμε την ανάπτυξη της χώρας,
Είναι τεχνολογία. Πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί. Επενδύς, τεχνολογία, μυαλά. Ακριβώς. Ποιος από εσάς τους δύο θέλει να πάρει το λόγο τώρα, να συνεχίσει? Εγώ, αν μπορώ, αν μου επιτρέπεις, χάρη να χτίσω πάνω σε αυτά. Ωραία. Τα οποία προϋπόθηκαν. Γιατί νομίζω ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι πολύ ευχάριστο και πολύ χαρούμενο το τελευταίο διάστημα, είναι ότι πλέον το narrative, η ιστορία που έχουμε να πούμε για τη χώρα, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο λέγαμε τόσα χρόνια. Και είναι πλέον μια ανοιχτή πρόσκληση, θα έλεγα, σταθερά μια ανοιχτή πρόσκληση, με δείχτες οι οποίοι σταθερά βελτιώνονται, με μια ανάπτυξη την οποία τη συζητάμε πολλά χρόνια και φαίνεται ότι βρίσκει τον ρυθμό της. Με ευήκοα ότα στο κομμάτι της τεχνολογίας, στο κομμάτι της καινοτομίας, στο κομμάτι της έρευνας, γιατί η τεχνολογία δεν είναι τεχνολογία για την τεχνολογία. Είναι ακριβώς τεχνολογία για εφαρμογή. Είναι ακριβώς τεχνολογία η οποία θα βρει εφαρμογή στην καθημερινότητα, στην κοινωνία, στην οικονομία, στην εκπαίδευση, στη δικαιοσύνη, σε όλα αυτά, στην ενέργεια, σε όλα αυτά τα οποία έλεγες πριν. Και αυτό χρειάζεται ανθρώπους και χρειάζεται δεξιότητες και χρειάζεται γνώση. Οπότε το λεγόμενο brain drain που ζούσαμε όλα αυτά τα χρόνια μπορεί να λειτουργήσει τώρα αντίστροφα. Μπορεί brain να έρθουν game. Επιστήμονες ακριβώς, οι οποίοι πλέον έχουν εμπειρίες, έχουν αναπτύξει, αν θέλεις, γνώση και μπορούν να μεταφέρουν ακριβώς όλη αυτή την τεχνογνωσία. Αυτό που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ακριβώς το να συγκεντρωθούμε στο να αναπτύξουμε τεχνολογία, όχι απλά να καταναλώνουμε τεχνολογία. Ακριβώς. Σαν χώρα. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε εφαρμογές οι οποίες να αφήσουν το αποτύπωμά τους και να δημιουργήσουν. Για μένα, ένα από τα πιο ευχάριστα πράγματα τα οποία έχω δει τα τελευταία χρόνια είναι ακριβώς πώς η Google δίνει αυτή την τεχνολογία και βοηθάει ελληνικές επιχειρήσεις, τις οποίες μπορεί και να μην τις έπιανε καν το μάτι σας, να γίνουν παγκόσμιοι ηγέτες και να φτιάχνουν πλατφόρμες ή προϊόντα τα οποία ηγούνται στον τομέα τους παγκοσμίως. Άρα μπορείς από ένα ορεινό μέρος της Ελλάδας, από ένα νησί, να αναπτύξεις μια καινοτομία, μια εφαρμογή, μια πλατφόρμα, η οποία να γίνει παγκόσμιος ηγέτης, χωρίς να χρειάζεται όλο αυτό το βαρύ κομμάτι το οποίο περιμέναμε τόσα χρόνια. Και νομίζω το ευχάριστο είναι ότι το οικοσύστημα των startups βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να ζωντανεύει. Βλέπουμε, περιμένουμε το πρώτο unicorn με αγωνία όλοι πότε θα βγει από αυτό το οικοσύστημα. Αλλά είμαστε πιο κοντά από ποτέ και νομίζω ότι όλο το σύστημα το περιμένει, το χρηματοδοτεί. Βλέπουμε αυτό το διαφορετικό κομμάτι. Και σαφώς η τεχνολογία είναι αυτή η κοινή κλωστή, αν θέλεις, που το ενώνει όλο. Αλλά επί της ουσίας, πώς αυτό μεταφράζεται σε προϊόν οικονομικό και κοινωνικό. Σωστά. Χάρη, εσύ τι βλέπεις? Νομίζω έχουμε αναφερθεί πολύ στις αναγκαίες συνθήκες που χρειάζονται για να πάμε στα επόμενα βήματα της ανάπτυξης. Να προσθέσω άλλη μία που δεν αναφέρθηκε. Καθώς όλοι συμφωνούμε ότι η μετάβαση και η ανάπτυξη από εδώ και πέρα θα είναι σίγουρα τεχνολογική και σίγουρα ψηφιακή. Και όταν λέω τεχνολογική, δεν σημαίνει ότι είμαστε σε ένα χώρο τεχνολογίας. Οποιοδήποτε επιχειρηματικό μοντέλο πρέπει να έχει στον πυρήνα του την τεχνολογία και το ψηφιακό αποτύπωμα. Άρα, εκ των πραγμάτων, η μετάβαση θα είναι και τεχνολογική και ψηφιακή. Να προσθέσω στις αναγκαίες συνθήκες, όχι ικανές ακόμα, τα δίκτυα. Γιατί χωρίς τα απαραίτητα δίκτυα είναι λίγο οξύμορο να συζητάμε για ψηφιακή εποχή. Και στην Ελλάδα μπορώ να πω ότι τα δίκτυα, σε ό,τι αφορά την κινητή τηλεφωνία, ήταν, είναι και θα είναι πολύ καλά και αρκετά μπροστά σε σχέση με την Ευρώπη. Ήδη έχουν ξεκινήσει να αναπτύσσουν τα δίκτυα πέμπτης γενιάς στην κινητή, εκεί που χρειάζεται περισσότερη έμφαση και περισσότερες επενδύσεις. Είναι στα δίκτυα, τα σταθερά δίκτυα και κυρίως στις επενδύσεις οπτικών ινών μέχρι το σπίτι ή μέχρι την επιχείρηση, που είναι ικανή συνθήκη, που είναι αναγκαία συνθήκη. Τώρα, στις ικανές συνθήκες, εγώ νομίζω ότι είναι σίγουρα αυτό που υπόθηκε πριν από τον Βασίλη, είναι μέσα σε ποιο περιβάλλον λειτουργούμε. Και αυτό το περιβάλλον που λειτουργούμε, πέρα από τα κλασικά, ότι πρέπει να χαρακτηρίζεται από προβλεψιμότητα, πρέπει να χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό επίσης όρους, που σημαίνει ότι όποιος θέλει και μπορεί, πρέπει να κάθεται στο τραπέζι. Και βέβαια, πρέπει να χαρακτηρίζεται
από γρηγοράδα, το οποίο δεν είναι το βασικό μας πλεονέκτημα. Και θέλω να πω ότι σε αυτό το τομέα έχουμε κάνει πολλά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το κομμάτι που λέγεται γραφειοκρατία και τι αυτό σημαίνει για κάθε επιχειρηματικό μοντέλο είναι κάτι που πρέπει, για μένα είναι η ικανή συνθήκη, όλα αυτά που είπαμε πριν, να δώσω τα κατάλληλα αποτελέσματα. Γιατί ξέρετε, λέμε για το ψηφιακό κράτος, αλλά το ψηφιακό κράτος δεν είναι αυτό που σου δίνει τη δυνατότητα να καταθέσεις, για παράδειγμα, μία άδεια ψηφιακά. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι τι χρειάζεται και πόσος χρόνος χρειάζεται για να πάρεις αυτή την άδεια, που βέβαια μετά μπορείς να την καταθέσεις ψηφιακά. Άρα εκεί νομίζω είναι και το μεγάλο στοίχημα, γιατί ακόμα για τα 31 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο είναι φανταστικό και ωραίο, το πόσο γρήγορα μπορούμε να απορροφήσουμε αυτά τα κονδύλια εξαρτάται πολύ από το πόσο μπορούμε να υπερβούμε όλα αυτά τα εμπόδια που υπάρχουν ακόμα και σήμερα στο κομμάτι και της γραφειοκρατίας αλλά και της λειτουργίας του κράτους συνολικά. Εγώ βλέπω δύο άξονες όταν λες γραφειοκρατία. Ένα είναι η αδειοδότηση, δηλαδή να πάρεις αυτή την άδεια και να κάνεις όλες τις διαδικασίες. Και το δεύτερο είναι αυτό που θίξατε και όλοι, η απονομή δικαιοσύνης. Γιατί όταν παίρνει στην Ευρώπη 1-2 μήνες και στην Ελλάδα παίρνει χρόνια για να μπορέσεις να λύσεις διαφορές οι οποίες είναι, είναι συμβάσεις οικονομικού περιεχομένου, είναι κάτι το οποίο νομίζω κρατάει τη χώρα πίσω. Άρα αυτοί είναι οι δύο άξονες που θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε. Θα πρόσθετα και τις ψηφιακές δεξιότητες. Των ανθρώπων, των νέων. Των νέων, όχι μόνο των νέων. Και των πιο μεγάλων. Όλων. Έτσι. Που και εκεί η Ελλάδα, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη, αυτή τη στιγμή σύμφωνα με έρευνες με reports της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 40% των Ευρωπαίων στερείται ψηφιακών δεξιοτήτων, τέτοιων που θα είναι απολύτως απαραίτητες στον δρόμο από εδώ και πέρα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Πανευρωπαϊκό σίγουρα και παγκόσμιο εννοείται. Άρα, μια που μιλάμε για παγκόσμιο και μιλάμε για δεξιότητες, θα ήθελα να ρωτήσω όλους σας και όποιος θέλει, απαντάει. Ποιο, κατά τη γνώμη σας, είναι το στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας? Τι θα πρέπει να καλλιεργήσει η Ελλάδα για να μπορέσει ισότιμα να πάρει μια σοβαρή θέση στον παγκόσμιο χάρτη των κρατών τον 21ο αιώνα που διανύουμε? Έχεις πολλές έρευνες σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι περίεργη αν το ερώτημα αυτό απαντάτε. Όχι, να πω το εξής, που είναι μια προσωπική τοποθέτηση, δεν προέρχεται από έρευνα. Αυτές είναι και οι καλύτερες, ξέρεις. Είπα και πριν ότι έχουμε ένα βασικό, ένα πολύ μεγάλο πλούτο που είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας και προφανώς ο δεύτερος μεγάλος πλούτος της χώρας μας είναι το οικόπεδο. Έτσι. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό οικόπεδο. Πρέπει και τα δύο να τα προστατεύσουμε και να τα αναπτύξουμε. Πρώτα πρέπει το οικόπεδο πραγματικά να το προστατεύσουμε, και αυτό ακουμπάει περιβάλλον κυρίως, τις παραλίες μας, τα βουνά μας, πραγματικά τον τρόπο που την απανθρακοποίηση που έχει αναγγελθεί πολύ σωστά, ό,τι έχει να κάνει με την πράσινη ενέργεια, την πράσινη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία, που βλέπω να γίνονται πολύ σωστά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να τα διατηρήσουμε και να τα επιταχύνουμε. Mm-hmm. Διότι αυτό θα δημιουργήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, γιατί οι καταναλωτές και οι ιονοί πελάτες Ελλάδος, οι αυριανοί, είναι κάτι το οποίο θα το περιμένουν. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό, με τις ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και το reskilling του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτό πρέπει να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και να το κάνουμε πραγματικά στρατηγικό μας πλεονέκτημα. Λέμε ότι έχουμε ένα εξαιρετικά καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, είτε όπως είπα προηγουμένως, είναι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Πρέπει πρώτα να προσπαθήσουμε να τραβήξουμε όσους περισσότερους Έλληνες μπορούμε και να τους φέρουμε στην Ελλάδα και να επιχειρήσουν βλέποντας ένα πιο σταθερό περιβάλλον, γιατί η προβλεπτικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για τους επενδυτές. Το νούμερο ένα κριτήριο, ναι, να επενδύσουν κάπου.
προβλεψιμότητα και προφανώς και τις επιστήμονες να τους δώσουμε τα κίνητρα για να μπορέσουν πραγματικά να κάνουν το έργο αντίστοιχο με αυτό που κάνουν στις χώρες που αυτή τη στιγμή εδρεύουν. Διότι ένα καλό στέλεχος μέσα σε επιχείρηση, επιστημονικό στέλεχος ή ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, γιατί έφυγε από την Ελλάδα? Διότι δεν μπορούσε να βρει τις προϋποθέσεις και τους όρους, αν θέλετε, εργασίας που έρχεται στο εξωτερικό. Εάν αυτά μπορέσουμε να τα διασφαλίσουμε με τον ένα τον άλλο τρόπο, θα φέρουμε πίσω τον κόσμο. Μέσα από κίνητρα, και έχουμε τα φορολογικά κίνητρα σήμερα, αλλά και ήδη σε επιχειρήσεις που να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να τραβήξουν ανθρώπους με κάποιες διαφορετικές παραστάσεις, από χρόνους παραστάσεις, μπορούμε με αυτά τα δύο να μετατρέψουμε την Ελλάδα πραγματικά σε μια διαφορετική χώρα τα επόμενα χρόνια. Ναι, γιατί εγώ πιστεύω ότι τελικά we are becoming. We are becoming και σαν άνθρωποι. We are becoming και σαν κράτη. Δηλαδή, πάντα με τις ευκαιρίες που φέρνει μια νέα μετάβαση, όπως είναι αυτή που ζούμε, ο 21ος αιώνας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, μπορεί να χάσαμε το προηγούμενο τρένο που ήταν η βιομηχανική επανάσταση, αλλά πάντα μπορούμε να πάμε στο επόμενο και να αποκτήσουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τον 21ο αιώνα. Κάποιος άλλος σκέψεις? Πάντως, εγώ θα πάρω έτσι λίγο μια πιο συντηρητική οπτική. Έτσι. Βέβαια. Και λόγω θέσης τραπεζίτης. Και θα προσπαθήσω έτσι να το δω εν τόπο και εν χρόνο, γιατί οι ορίζουσες είναι συγκεκριμένες για το πώς τοποθετείται μια χώρα. Είναι η γεωστρατηγική της σημασία και η οικονομική της ισχύ. Τώρα, εμείς, δόξα τω Θεώ, μπήκαμε στον 21ο αιώνα, μέλη της Ευρωζώνης, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούμε βέβαια γκρίνια για το πώς λειτουργεί αυτή η υπερεθνική οντότητα. Αλλά για δείτε πόσα πλεονεκτήματα έχουμε. Έχουμε ένα διεθνές και σταθερό νόμισμα, στο οποίο έχουμε πρόσβαση. Έχουμε αυτή τη στιγμή δυνατή θωράκιση στους θεσμούς, η δημοκρατία μας, η οικονομική μας λειτουργία είναι όλα διασφαλισμένα. Συν το γεγονός ότι έχουμε και ένα σταθερό γεωπολιτικό περιβάλλον. Βέβαια, εντάξει, η γειτονιά μας είναι λίγο ανήσυχη. Είναι λίγο ζεστή. Παρόλα αυτά όμως, η γεωπολιτική μας θέση είναι από τα πιο βασικά στρατηγικά πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε. Και δείτε, αφενός μεν σε πολιτικό και σε διπλωματικό περιβάλλον, πόσες δυνατότητες παρέμβασης μας δίνει, αφετέρου, πόσες ευκαιρίες μας δίνει στον χώρο της οικονομίας και του επιχειρήν. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο απλό. Δείτε, αν δει κανείς πώς είμαστε στο χάρτη. Είμαστε ακριβώς στο σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής. Ακριβώς. Μεγάλα λιμάνια, άρα τι και πιο απλό. Και τι συμβάσεις έχουμε υπογράψει με πόσους εταίρους, οι οποίοι μεταξύ τους δεν είναι και συνεπώς, πάντα. Είναι πολύ απλό το τι πρέπει να κάνουμε στην παρούσα φάση, τουλάχιστον στο κομμάτι το γεωστρατηγικό. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα που έχουμε πάνω στο διαμετακομιστικό εμπόριο. Και περνάνε, δόξα τω Θεώ, και αγωγή φυσικού αερίου. Από όλα περνάνε. Πηγαίνοντας προς την Ευρώπη. Πλοία περνάνε. Έτσι. Άρα αυτό από μόνο του ορίζει. Τώρα στο κομμάτι της οικονομικής ισχύος, εκεί έχουν αρχίσει ήδη και φαίνονται οι κλάδοι στους οποίους μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Και υπάρχουν όντως ορισμένα θέματα τα οποία βοηθάνε και στο branding μας. Δηλαδή, ένα branding γύρω από τον τουρισμό, την αγροδιατροφή, γύρω από τα θέματα της ενέργειας. Αυτά όλα είναι πράγματα, για την τεχνολογία έχουμε ακόμα δρόμο. Είναι πράγματα τα οποία ήδη είναι εδώ. Μας δίνουν λοιπόν τη δυνατότητα. Δείτε την πολυποικιλότητα η οποία υπάρχει στον τουρισμό μας, που συνδυάζει το θαλάσσιο και το ορεινό στοιχείο. Που μας δίνει τη δυνατότητα άρρηκτης διασύνδεσης με τον πολιτισμό και της ιστορίας η οποία έχουμε. Συν το γεγονός ότι και στο κομμάτι το αγροδιατροφικό, βλέπετε οι τοπικές παραγωγές που παίρνουν επιστοποιήσεις με ονομασία προέλευσης, αμέσως πόσο μεγάλο audience βρίσκουν στον κόσμο. Ή για τις ανανεώσιμες πηγές. Στην ουσία μας δίνεται μια πρώτη τάξη ευκαιρία, δεδομένων και των συνθήκων που επικρατούν στη χώρα μας, να το δούμε και ως ευκαιρία και ως πλεονέκτημα. Δηλαδή να πάμε πιο γρήγορα σε αυτή τη μετάβαση. Θέλω λοιπόν να πω ότι λίγο το πώς είμαστε πάνω στο χάρτη και το πώς είναι τα skills τα οποία έχουμε και φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τάση ανάπτυξής τους, μας δείχνουν το δρόμο. Μας δείχνουν το δρόμο μπροστά προς το μέλλον. Εγώ νιώθω, εκτός αν έχεις κάτι, Πέγγι, να πεις. Εγώ θα ήθελα να πω, αν έχω λίγο χρόνο, να προσθέσω πάνω σε αυτά τα οποία προϋπόθηκαν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ακριβώς επειδή έχουμε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα τα οποία προαναφέρθηκαν, το οικόπεδο, τη θέση, τη Δύση και την Ανατολή, τη σταθερότητα και όλα αυτά τα οποία προαναφέρθηκαν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αυξήσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας. Σαν χώρα. Δηλαδή να αλλάξουμε λίγο, να πατήσουμε λίγο γκάζι στο επίπεδο της φιλοδοξίας μας και
από το να θέλουμε απλά να αναπτυχθούμε σαν χώρα και σαν οικονομία, να θέλουμε να παίξουμε και έναν ευρύτερο ρόλο οικονομικά, σαν ένα hub κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το κομμάτι της γειτονιάς, όπου αυτά τα πλεονεκτήματα είναι σημαντικά, νομίζω. Και θεωρώ ότι υπάρχουν έτσι ένα-δύο πράγματα τα οποία το καταδεικνύουν. Ας πούμε, να πιαστώ από το οικόπεδο το οποίο προαναφέρθηκε, το κομμάτι του τουριστικού προϊόν, το οποίο είναι και το branding το οποίο αναφέρθηκε, μαζί με τη βιωσιμότητα, μαζί με το κομμάτι το προϊοντικό του αγροτουρισμού και όλο αυτό της βιοποικιλότητας. Πώς μπορούμε αυτό να το, με τη φιλοδοξία και με την διορατικότητα και τη δημιουργικότητα, να το κάνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικό? Διότι τον ήλιο και τη θάλασσα και όλα αυτά, την απόσταση βουνό-θάλασσα, την έχουμε, μας δόθηκε, είμαστε ευλογημένοι με αυτό το κομμάτι. Πώς μπορούμε να το κάνουμε ακόμη πιο ανταγωνιστικό, πώς μπορούμε να το κάνουμε ακόμη πιο ιδιαίτερο? Ξέρουμε, ας πούμε, πρόσφατα έβλεπα μία έρευνα της Oxford Economics που έλεγε ότι αν ψηφιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο την πληροφορία σε σχέση με τον τουρισμό και τον κλάδο γενικότερα, μπορούμε να φέρουμε ακόμα και 200.000 νέες θέσεις εργασίας και να αναπτύξουμε το GDP μας 4-5%. Με απλά περισσότερη πληροφορία και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο και μπραντικό προϊόν σε σχέση με τη χώρα μας και το τι έχουμε να προσφέρουμε. Ξέρουμε ότι είχαμε το πιο γρήγορο recovery σαν τουριστικό προϊόν. Το πιο γρήγορο και το πιο απότομο, να το πω έτσι, μετά τον κορονοϊό. Άρα θα πρέπει να ανεβάσουμε, νομίζω, το επίπεδο της φιλοδοξίας σε σχέση με το γενικότερα τι μπορούμε να έχουμε σαν χώρα. Και αυτή είναι έτσι η πρόσκλησή μου, αυτή ήταν η παρέμβαση που ήθελα να κάνω. Αν μπορώ, Νίκη, να προσθέσω κάτι σε αυτό και να δώσω και μια... Γιατί και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ ότι τα συστατικά είναι όλα εκεί. Αυτά που προϋπόθηκαν, σήμερα έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα που είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν στα χρόνια της κρίσης. Και έχουμε όλα τα άλλα συστατικά. Αυτό που λέμε εμείς στην εταιρεία είναι ότι όταν τα έχεις, και έχουμε επιπλέον και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, το οποίο έχει και, και τη σωστή φιλοδοξία και τις σωστές κατευθύνσεις και τη σωστή χρηματοοικονομική υποστήριξη. Όλο αυτό λοιπόν, αυτό που λέμε εμείς στην εταιρεία, είναι στο PowerPoint. Το PowerPoint είναι σωστό. Τα έχει όλα. Τα έχει όλα, αλλά πρέπει να πάρει άρχα και ωστά το PowerPoint. Έχει πραγματικά, αν κοιτάξει κανείς το PowerPoint, μπορεί να νιώθει τεράστια αισιοδοξία για το μέλλον της Ελλάδας. Όλα εξαρτώνται από πώς όλα αυτά θα υλοποιηθούν. Νομίζω είπαμε πριν τι χρειάζεται. Εγώ θα πρόσθετα και πέρα η επιτάχυνση των διαδικασιών, η όχι γραφειοκρατία, επίσης κάποιες αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν, που είναι δύσκολες αποφάσεις. Ο καθένας στον τομέα του, να μην αναφερθώ σε αυτό, είναι δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες πολλές φορές έχουν και πολιτικό κόστος. Και επειδή βλέπετε ότι υπάρχουν αρνητές παντού για όλα, το πόσο τολμηροί θα είμαστε να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις που είναι διαρθρωτικές, είναι μέρος του πώς θα γίνει υλοποίηση. Και τελευταίο, η Ελλάδα τα έχει όλα, στερείται σε επίπεδο επιχειρηματικότητας κλίμακα. Ναι, καλά, αυτό είναι, ναι. Χρειάζεται να αποκτήσουμε αυτή την κλίμακα, η οποία είναι κρίσιμη για το παραγωγικό μας μοντέλο, για το εξαγωγικό μας μοντέλο, το οποίο μπορεί να προέλθει μέσα από συνεργασίες επιχειρήσεων και βέβαια πάντα τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε συγκεκριμένες περιοχές, γιατί τα έχουμε όλα στο PowerPoint, δεν έχουμε κλίμακα και πρέπει να τη βρούμε. Ναι, και επειδή εγώ έχω υπάρξει πάρα πολλά χρόνια σε FMCG και σε βιομηχανία και σε διεθνείς οργανισμούς και σε ελληνικούς, ίσως και αυτός είναι ο λόγος που η Ελλάδα δεν μπόρεσε ενδεχομένως να κερδίσει και το στοίχημα της βιομηχανικής επανάστασης, γιατί ακριβώς δεν έχει κλίμακα και δεν μπορεί εύκολα να είναι ανταγωνιστική όταν παράγει προϊόντα. Τώρα όμως που παράγει τεχνολογία, όταν το στίχημα είναι να παράγεις τεχνολογία, η κλίμακα δεν είναι τόσο critical factor, γιατί δεν έχεις το κόστος παραγωγής της εκβιομηχάνησης, αλλά έχεις το cut and paste ή το AI, έχεις διαφορετικούς παράγοντες οι οποίοι είναι critical factors επιτυχίας. Και όπως είπε και η Peggy, αν έχεις τη φιλοδοξία, και όπως είπε και ο Πάνος, να έχουμε πατέντες, να έχουμε technology transfer, να έχουμε τη φιλοδοξία, ξαναλέω, να φέρνουμε τεχνολογία που είναι new to the world,
και όχι να κάνουμε copy-paste το τι κάνουν γύρω άλλες εταιρείες τεχνολογίας, τότε νομίζω ότι μπορούμε να θέσουμε το βήμα και να θέσουμε, αν θέλεις, και το roadmap για να πάει η Ελλάδα προς τον 21ο αιώνα και να φέρει και πολύ μεγάλο growth, αλλά και πολύ μεγάλες direct επενδύσεις στη χώρα και να φέρει και μυαλά πίσω στη χώρα. Εγώ πάντως νιώθω αυτό ένα ουμφ μετά από 10 χρόνια την κρίση του 10, 11 ας πούμε, και μετά εκεί που πήγαμε να βγούμε από τη στενοπό, ξανά ο κορονοϊός, ξανά τα κεφάλια μέσα, νιώθω αυτό το ουμφ, ότι μάλλον έτσι έχουμε πάει... Βγαίνουμε στον αφρό. Βγαίνουμε στον αφρό, επιτέλους να αναπνεύσουμε. Και ήθελα να σας ρωτήσω, τι σας κάνει αισιόδοξο, το νιώθετε εσείς αυτό? Και αν ναι, τι σας κάνει αισιόδοξους? Πού βλέπετε την Ελλάδα τα επόμενα 100 χρόνια και για τους τολμηρούς τα επόμενα 200 που γιορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια Ελλάδα? Μπορούμε να πούμε οτιδήποτε, γιατί σε 200 χρόνια δεν θα ζούμε. Και δεν θα είναι κανείς να θυμάται αυτό το ρεκόρ. Να μας διαψεύσει. Ωραία, ωραία. Οπότε πάνω είναι εύκολη ερώτηση. Ωραία. Να ξεκινήσω εγώ και να πω ότι σε όρους τεχνολογίας, γιατί θα κλείσω με την τεχνολογία που είναι και εκεί που ξεκινήσαμε. Με όρους τεχνολογίας ούτε μπορώ να διανοηθώ, νομίζω, πώς θα είναι ο κόσμος τα επόμενα στα 200 χρόνια από τώρα. Εδώ είδαμε πλέον ότι σε 2 χρόνια μπορούν να γίνουν φοβερά άλματα, δηλαδή τα 200 χρόνια ούτε μπορούμε να διανοηθούμε, νομίζω, που μπορεί να φτάσει η τεχνολογία. Για μένα αυτό που με κάνει πάρα πολύ αισιόδοξη είναι προφανώς που αναφερθήκαμε σε όλα αυτά τα οποία μπορεί να σε κάνουν αισιόδοξο. Θα έλεγα δύο πράγματα. Το ένα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο το γεγονός ότι η τεχνολογία έχει φτάσει σε ένα σημείο. Μιλάμε φυσικά για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου και πολύ μεγάλο μέρος της σημερινής μέρας ήταν αφιερωμένο σε αυτό. Τι ακριβώς σημαίνει η τεχνητή νοημοσύνη, πώς έχει νόημα η τεχνητή νοημοσύνη, πού πάει η τεχνητή νοημοσύνη, τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Και νομίζω ότι πλέον όλοι καταλαβαίνουμε σε ένα βαθμό ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ σήμερα, δεν είναι κάτι του μέλλοντος. Είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε σε μικρότερο, σε μεγαλύτερο βαθμό, σε καθημερινή βάση. Είναι κάτι το οποίο θα είναι πλέον seamless, δεν θα το βλέπουμε δηλαδή, αλλά θα είναι παντού, θα το περιμένουμε σχεδόν ότι αυτό είναι εκεί. Και μας δίνει τη δυνατότητα να λύσουμε ή να ξεκινήσουμε να λύσουμε τεράστια προβλήματα παγκόσμια. Είτε αυτά είναι η κλιματική αλλαγή, είτε αυτά είναι θέματα υγείας, είτε αυτά είναι οτιδήποτε μπορείτε να βάλετε, πλέον έχουμε την τεχνολογία και το capacity να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να τα κοιτάμε. Θα πω έτσι ένα παράδειγμα το οποίο μου αρέσει πολύ, γιατί είναι πολύ απτό και έχει έρθει στην Ελλάδα πρόσφατα. Για όσους έχετε Android στα κινητά σας, υπάρχει μια τεχνολογία μέσα η οποία λέγεται Earthquake Alert, η οποία ξεκίνησε από την Αμερική, από την Καλιφόρνια προφανώς, που είναι ένα πολύ σεισμογενές περιβάλλον. Και τα πρώτα territories τα οποία βγήκε εκτός Αμερικής είναι η Νέα Ζηλανδία και η Ελλάδα, για προφανείς λόγους. Και ακριβώς κάνει αυτό το οποίο λέει με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, όταν πιάνει κάποια οστικά κύματα τα οποία έρχονται κλάσματα δευτερολέπτου πριν από ένα μεγάλο σεισμό και πιάσει πολλά στο ίδιο σημείο, έρχεται μια ειδοποίηση ακριβώς και λέει σεισμός. Και σου δίνει έτσι μερικά κρίσιμα κλάσματα του δευτερολέπτου να μπεις κάτω τρέξεις, από το γραφείο. Να κάνεις κάτι. Ενεργοποιήθηκε μάλιστα πρόσφατα στην Κρήτη με τον σεισμό το οποίο ήταν. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό και απλό έτσι παράδειγμα πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει σε πράγματα τα οποία κάποτε ήταν αδιανόητα. Οπότε σε παγκόσμια κλίμακα θεωρώ ότι αυτό είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό να ζει σήμερα. Πώς να το κάνουμε? Είμαστε σε ένα σημείο όπου τα πράγματα αλλάζουν με το δευτερόλεπτο. Και έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Και νομίζω και την Ελλάδα, αυτό που επίσης να προσθέσω σε όλα αυτά που είπαμε πριν, είναι ότι αισθάνομαι στο κομμάτι της τεχνολογίας, στον χώρο που κινούμε αυτά τα χρόνια, ότι πλέον δεν χρειάζεται να πείσω κανέναν για κάτι. Είναι πολλά χρόνια τώρα που αισθανόμουν ότι προσπαθούσαμε να πείσουμε για το χώρο της τεχνολογίας, για πράγματα που ερχόντουσαν, για το cloud, για τη τεχνητή νοημοσύνη. Για όλα αυτά, ήρθαν. Πλέον δεν χρειάζεται να πείσεις κανέναν. Νομίζω είναι το αντίθετο. Είναι πόσο πιο γρήγορα, πόσο περισσότερο, πόσο επί της ουσίας μπορούμε να κινηθούμε. Ναι, και εγώ το νιώθω αυτό, γιατί σαν singularity πριν 4 χρόνια όταν ξεκινήσαμε,
προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τι είναι οι εκθετικές τεχνολογίες, τι είναι όλο αυτό που έρχεται, τι είναι τα exponential, τι είναι artificial intelligence. Και μας κοιτούσαν όλοι λίγο ντα. Ενώ τώρα λένε, α, I see you, καταλαβαίνω τι λες. Στα επόμενα 2 λεπτά που έχουμε θα προσπαθήσω να κάνω summary, να συνοψίσω όλα αυτά που είπαμε. Αν κάνω κάτι λάθος, να με διορθώσετε. Είδαμε παρέα εδώ σήμερα ότι ο κόσμος αλλάζει, η ηγεσία αλλάζει. Από εκεί που είχαμε να υπηρετήσουμε το μέτοχο, τώρα υπάρχουν multi-stakeholders, υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν οι εργαζόμενοι, υπάρχει το περιβάλλον, το κλίμα. Ξεκινούμε όλοι με μια νέα ηθική επιχειρηματική, που είναι ότι εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε σαν εταιρείες και κάνουμε τον δικό μας ψηφιακό μετασχηματισμό. Κάνουμε το μετασχηματισμό μας επίσης ως το αποτύπωμα που αφήνουμε σαν εταιρεία, αλλά και πώς τραβάμε άλλες εταιρείες με τον τρόπο που επενδύουμε σε αυτές, με τον τρόπο που είναι συνεργάτες μας και τους οδηγούμε στην πράσινη ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία. Έχει 31 δις που έρχονται και αυτά πρέπει να επενδυθούν σωστά. Έχουμε καλά μυαλά που είτε είναι στην Ελλάδα είτε μπορούμε να τα φέρουμε. Πρέπει να αυξήσουμε τις πατέντες μας και τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε technology transfer, έτσι. Και πρέπει αυτό το καταπληκτικό οικόπεδο που έχουμε να του δώσουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία, να φέρουμε νέα μυαλά, είτε είναι Έλληνες του εξωτερικού, Έλληνες του εσωτερικού, είτε άνθρωποι που έρχονται στην Ελλάδα να δουλέψουν και να επιχειρήσουν, και να πάμε την Ελλάδα με αισιοδοξία στον 21ο αιώνα. Και να πούμε, να οραματιστούμε μια Ελλάδα που θα είναι σε ένα από τα βαγόνια του τρένου. Έτσι. Τα επόμενα χρόνια. Είναι οδηγή το τρένο. Είναι οδηγή το τρένο. Ακόμα καλύτερα. Σύμφωνα με την Μπέγκη που είναι και φιλόδοξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου σε αυτή την ωραία κουβέντα. Έμαθα πάρα πολλά από σας και ήταν χαρά μου και τιμή μου να σας φιλοξενήσω στο Singularity Summit, στο CEO Panel για την ηγεσία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.